Το σκοτάδι αναγκάζονται να ζουν τα τελευταία 24 ώρα κατοικοί πολλών περιοχών και τη Κρήτη εξαιτία των κινητοποιήσεων τη Γενόπ Η Εκτελεστική Επιτροπή τη Ομοσπονδία πήρε απόφαση και έχει, ε, ε, συνεχίσει τον αγώνα μέχρι και τον προπολογισμό. Την Κυριακή στι 11 του μήνα. Η μειωμένη παραγωγή ρεύματο λόγω των απεργιών καθιστά αναγκαστική τη διακοπή σε κάποιε περιπτώσει, Όλο τυχαίω πάντω στι νυχτερινέ ώρε που η ταλαιπωρία του κόσμου είναι σαφώ μεγαλύτερη. Προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν ολιγότερε και να είναι και απλωμένε περιφερειακά ώστε να μην θίγονται οι καταναλωτέ ή οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγεία. Αν πάντω και στι ανακοινώσει γίνεται λόγο για διακοπέ ρεύματο από μία έω μία μισή ώρα, στην πράξη το σκοτάδι μπορεί να κρατήσει περισσότερο. Είμαστε πάντα κοντά του. Το ξέρουμε ότι όταν κατέβει ένα διακόπτη, κάποια γειτονιά, κάποια περιοχή, κάποιο άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγεία θα μείνει για λίγο χωρί ρεύμα. Αυτό το τονίζω το λίγο. Προσπαθούμε να μην είναι πάνω από 40-45 λεπτά η κάθε διακοπή. Του κατανοούμε, ζητούμε εκ των προτέρων ένα μεγάλο συγγνώμη, αλλά ε, θεωρούμε ότι εάν δεν αντιδράσουμε, εάν η ΔΕΗ πουληθεί και πάει σε χέρια ιδιωτών, θα είναι χειρότερη η κατάσταση του γιατί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πατήσουν το διακόπτη. Για να έχουν ρεύμα. Εκτό από το σκοτάδι λόγω απεργία, χθε, ένα μεγάλο μέρο των ανατολικών συνοικιών τη πόλη, από τον πόρο μέχρι και τη Νέα Λικαρνασό, λόγω του καιρού, το ρεύμα κόπηκε για περισσότερο από δύο ώρε. Σε ένα δίκτυο το οποίο είναι εκτεταμένο στην Κρήτη και παλαιωμένο, η συντήρηση είναι εκ των όνων ουκάνευ. Αλλά αν δεν γίνει, πιθανόν το χειμώνα να δημιουργήσουν προβλήματα. Εύχομαι να μην υπάρξουν τα προβλήματα αυτά. Το τελευταιο πάντω 24ωρο, η επιδείνωση του καιρού είναι ραγδαία από τι ε, ώρες ώρε τη Τετάρτη, το βράδυ δηλαδή, έχουμε απαγορευτικό στο Δυτικό Κρητικό και στο Κεντρικό Αιγαίο, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Ε, υπάρχει μια υφεσιακή κατάσταση από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι φτάνουν από τα ξημερώματα μέχρι και τα εννέα από τοπικά. Δεν θα κρατήσει πολύ. Από τις επόμενες μέρες θα έχουμε βελτίωση όσον αφορά τους ανέμους.